παρατηρώμαστε για αυτή τη συγχώνευση που γίνεται μεθοδευμένα και κρυφά. Δεν μας έχει έρθει κανένα έγγραφο ούτε στο Σύλλογο Διδασκόντων ούτε στο Διευθυντή του Σχολείου. Κατά τύχη έπεσε στα χέρια μας από κάποιους τέλος πάντων μέσα από το Δήμο. Ούτε ο Δήμος δεν γνώριζε για τη συγχώνευση αυτή. Και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο παιδαγωγικός ρόλος αυτής της συγχώνευσης. Εμείς σαν γονείς και οι μαθητές φυσικά διαμαρτύρονται για αυτόν τον λόγο. Δεν θέλουν ούτε τα παιδιά τους να αλλάξουν το σχολικό περιβάλλον, ούτε να μετακινούνται από τη μία άκρη στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης. Η δευτεροβάθμια μας είπε ότι είναι 1,2 χιλιόμετρα η απόσταση αυτή. Πλην όμως δεν είναι τόσο, διότι έχουμε παιδιά στο σχολείο μας τα οποία έρχονται από τη Ροτόντα, από το υποδρόμιο και θα φτάσουν μέχρι τη Συγκρού. Για τα παιδιά αυτή η συγχώνευση σημαίνει ένα αδικαιολόγητο πέρα δόθε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, σημαίνει 30 τμήματα, 25 και 30 τμήματα, άρα υποβάθμιση της εκπαίδευσης, σημαίνει νέα εμπόδια στο δικαίωμά τους να έχουν σύγχρονη και αναβαθμισμένη παιδεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη. Χώρια από το ότι δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό, γιατί αυτή η απομάκρυνση από το οικείο σχολικό περιβάλλον ανατρέπει πραγματικά τον οικογενειακό προγραμματισμό. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν αδερφάκια μικρότερης ηλικίας, τα οποία πρέπει να πηγαινοέρχονται και στα τριγύρω σχολεία για να τα συνοδεύουν. Και αυτό θα δημιουργήσει νέα προβλήματα και στις οικογένειες. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι στόχος αυτού του σχεδιασμού, κατά τη γνώμη μας, είναι ένας. Η περικοπή εκπαιδευτικών και στη λογική του να εξοικονομήσουν 2 και 3 εκπαιδευτικούς δεν έχουν κανένα ενδιασμό να ταλαιπωρούν 500 μαθητές. Θεωρούμε όταν η επιστήμη και η τεχνολογία φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο που μπορούν να εκτοξευθούν όλοι οι όροι εκπαιδευτικοί, είναι στην κυριολεξία κατάντια το κράτος και η πολιτική ουσιαστικά για να εξοικονομήσει χρήματα αντί να δώσει όλα αυτά που χρειάζονται. Για να εξοικονομήσει λοιπόν χρήματα τα οποία θα με βάση την πολιτική όπως τη γνωρίζουμε θα τα κατευθύνει στις τσέπες λίγων και ισχυρών. Και αυτό ουσιαστικά το κάνει με τη μείωση καθηγητών, με τη μείωση σχολείων, να είμαστε καθαροί, με το τσάκισμα ουσιαστικά της δυνατότητας να διεξαχθεί και να συνεχίσει η εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα και σε ευάλωτους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όταν τσακίζει τον οικογενειακό προγραμματισμό, όταν οδηγεί την εκπαίδευση, το κύτταρο της κοινωνικής εξέλιξης ουσιαστικά στην αντιεκπαιδευτική διαδικασία με υπεράριθμα τμήματα, τότε θεωρούμε ότι είναι χρέος και καθήκον των μαθητών, των καθηγητών και των γονιών να πούνε ως εδώ φτάνει ούτε βήμα πίσω ανυποχώρητος αγώνας και είναι η μόνη καλή σίγουρη συνταγή για την νίκη. Θα είμαστε στο πλευρό σας μόλις μας τις δυνάμεις μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία υπέρ των συμφερόντων καθηγητών, μαθητών και γονιών.